Ο λογισμός του 2022 θα χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από την εποχή της στήριξης λόγω της πανδημίας στην ανάκαμψη, η οποία θα υπερκαλύψει φέτος το χαμένο έδαφος του 2020, έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενώ ο Υπουργός Εργασίας Ζέτα Μιλιανίδου τόνισε πως τα σχέδια στήριξης παρά την πανδημία τερματίζονται τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο προγεύματος εργασίας του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού με την Οργάνωση Ενιών Επιστημόνων, Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας δήλωσαν πως η Κύπρος βρίσκεται σχεδόν σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να ανέρχεται στο 5,2%. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει το 5,5% σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη. Και θα υπερκαλύψει και θα είμαστε από τις μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υπερκαλύψουμε το χαμένο έδαφος του 2020. Ο 2022 θα είναι πάλι υψηλός, πιστεύουμε θα είναι κοντά στο 4%. Άρα εφόσον η οικονομία επανέρχεται, η ανεργία είναι στο 5,2, έχουμε μεγάλη αύξηση αναζήτησης προσωπικού. Άρα πιστεύουμε ότι για ακόμα 2 μήνες είναι ικανοποιητικός ο χρόνος για να συνεχίσουν τα σχέδια. Τονίζοντας πως αν και η οικονομία επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, υπάρχει ακόμη κάποιο πρόβλημα στα ξενοδοχεία και γενικά στην τουριστική βιομηχανία. Και μετά τον Οκτώβριο να αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άλλα σχέδια και εργοδότησης και κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά από 18 μήνες να τερματίσουμε την επιδότηση. Ο προϋπολογισμός αυτός χαρακτηρίζεται από ενσωμάτωση σε αυτόν και του Συμφώνου Ανάπτυξης, που το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται Next Generation EU, είναι για την επόμενη γενιά. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανδεροβνιοφύτου εξήρε την πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας πως η Ευρώπη αλλά και η Κύπρος έχουν προγραμματισμό για τη νέα γενιά. Έχουμε μια κυβέρνηση στιβαρή, ξέρει από οικονομία, ξέρει από απασχόληση, ξέρει να παίρνει τα μηνύματα και της κοινωνίας, αλλά και να προγραμματίζει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας με βάση το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Την ίδια ώρα...